Δελτίο τύπου ως απάντηση για την τελείως ανέξοδη, όπως πολλοί επιδίδονται, ισοπεδωτική κριτική της Δημοτικής Αρχής για την επιλογή της να μην τεινάξει τον αέρα τον σχεδιασμό που αφορά το ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα της Δυτικής Μακεδονίας, απέστειλε σήμερα το πρωί ο Δήμος Κοζάνης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, χωρίς αυτό να αποτελεί άλοθη, την ευθύνη της συγκεκριμένης επιλογής για τις ΔΙΤ και για τον σχεδιασμό φέρουν οι προηγούμενες διοικήσεις της διάδημα και όχι εμείς που αναλάβαμε πριν από λίγους μήνες και βρεθήκαμε ουσιαστικά προτιτελεσμένου. Παρ' όλα αυτά, μπήκαμε στην διαδικασία και παρά τις όποιες ενστάσεις μας για το συγκεκριμένο έργο, τις οποίες και καταθέσαμε όλη την προηγούμενη περίοδο, οδηγήσαμε στην διαφοροποίηση πολλών σημείων της σύμβασης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κοζάνη, το Υπουργείο Οικονομίας και ο Υπουργός με τον οποίο βρισκόμαστε σε επαφή έχει ήδη εγκρίνει και δρομολογήσει τη διαδικασία χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης ΔΙΤ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του προγράμματος Τζέσικα. Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα, και παρότι εγώ έχω δηλώσει πολλές φορές τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους ο Δήμος τήρησε μια συγκεκριμένη στάση και κυρίως εγώ και η κυρία Αντατασοπούλος, εκπρόσωποι του Δήμου Κοζάνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διάδημα, και επειδή γράφτηκαν πολλά και διάφορα, και οφείλω να σου πω ότι τα πολλά από αυτά που γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται σε καμία πραγματικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Παρότι το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και ιδιαίτερο, διακρίνεται ο δημόσιος λόγος στις τελευταίες 15-20 μέρες από μια αθρώα περισκεψία. Κάποιον να βγαίνουν και να λένε πράγματα τα οποία αφενός δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είτε δεν τα γνωρίζουν καν. Η Δημοτική Αρχή, εξετάζοντας τα δεδομένα και αντιλαμβανόμενη μετά τις επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών ότι η υπογραφή της σύμβασης δεν αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και πιστεύοντας πως η ακύρωση της ΔΙΤ θα είχε συνέπειες για την περιοχή, τη Διάδημα και κατ' επέκταση τους Δήμους ως μετόχους της Διάδημα, επέλεξε την οδό της βελτίωσης των όρων της σύμβασης. Ένα έργο το οποίο είχε σχεδόν οριμάσει στο 98% και καταφέραμε να το κάνουμε καλύτερο για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα. Και όταν λέμε καταφέραμε να το κάνουμε καλύτερο, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, το κομμάτι της εγγυημένης ποσότητας. Με πολλή πίεση και πολλή αγώνα και πολλή προσπάθεια, δεν έγινε έτσι, καταφέραμε και τι βάλαμε. Ουσιαστικά λέμε ότι και τα σκουπίδια που θα παίρνουμε από τις γειτονικές περιοχές, που θα παίρνουμε γιατί ήδη παίρνουμε, θα προσμετούν στην εγγυημένη ποσότητα. Οπότε τα περιθώρια μας για να κάνουμε ένα κύκλο συμμεδιαλογής στην πηγή, μεγάλο. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, καταφέραμε το προδιαλεγμένο υλικό, και όταν λέω προδιαλεγμένο υλικό, αυτό που θα συλλέγουμε ως οργανικό στους καφέ κάδους, θα μπορεί να προσμετράται και αυτό στην εγγυημένη ποσότητα και θα μπορεί να το παίρνει και σε χαμηλότερη τιμή. Εμείς λοιπόν, αντί να βγούμε έξω στα κάγκελα και να πυροδοτήσουμε την κατάσταση, αποφασίσαμε να κάνουμε μια δουλειά με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα για το καλό της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμαρχος Κοζάνης αναρωτιέται σε δήλωσή του στο Top Channel που ήταν όλοι εκείνοι που σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους για το συγκεκριμένο έργο τα τελευταία 5 χρόνια, κατά τα οποία η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής ασχολήθηκε εφισταμένος με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν ξεκινούσαμε τον σχεδιασμό από την αρχή, αν μιλούσαμε πριν από 5 χρόνια, πιθανόν να κάνουμε άλλα πράγματα. Αλλά τώρα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και επειδή ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι ξεσκώθηκαν τώρα, πού ήταν 5 χρόνια τώρα. Εμείς, μπείτε στο site της Δημοτικής Κίνησης, θα δείτε παρεμβάσεις, συζητήσεις, τοποθετήσεις τεκμηριωμένες, δουλειά, όχι ευχολόγια. Πού ήταν όλοι αυτοί 5 χρόνια. Τώρα, στο τέλος, όταν η δουλειά πήγε να κλείσει, κάποιοι ξεσηκώθηκαν και βγήκαν στα κάγκελα. Επειδή λοιπόν δεν χωράει άλλος λαϊκισμός, και επειδή εγώ δεν έχουμε τέτοια διάθεση στο Δήμο, και επειδή θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους πολίτες, τήρησαμε αυτή τη στάση. Τέλος, και σε σχέση με το κόστος και το αν και πόσο θα επιβαρυνθούν οι πολίτες από το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμαρχος Κοζάνης απαντά. Θα υπάρξει επιβάρυνση. Αλλά θέλω κάποιος από αυτούς οι οποίοι έχουν άλλη πρόταση να βγει και να προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα κοστίσει λιγότερο. Το μόνο εναλλακτικό σχέδιο το οποίο θα κοστίσει λιγότερο είναι να μην κάνουμε τίποτα. Να συνεχίσουμε να θάβουμε τα σκουπίδια μας, κάτι το οποίο θα απαγορεύεται τα επόμενα χρόνια και για το οποίο θα μας επιβάλλουν πρόστιμα. Ο ίδιος ο ΕΣΔΑ, το σχέδιο δηλαδή που η κυβέρνηση εξήγηλε, προβλέπει ότι από 1η-1η του 2016 θα μπει το ειδικό τέλος ταφής. Γι' αυτό λοιπόν κλείνοντας, λέω ότι είναι πολύ εύκολο θέμα για να πούμε πολλά και διάφορα, αλλά είναι πολύ σύνθετο θέμα το οποίο απαιτεί από όλους μας σοβαρότητα. Εμείς κρατήσαμε μια επιθυμητή στάση για το ότι σε αυτούς, και θα λογοδοτήσουμε σε αυτούς που να λογοδοτήσουν, που είναι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και σε κανέναν άλλο.